You don't know what is it we're saying. You don't know, you don't care. All you know is honey that you're faking. You don't know, you don't care. We're all having fun, bathing in the sun. We're all building castles, castles in the sand. We're having fun, we're having fun. Καλώς ήρθατε στην τέταρτη ημέρα της βλογκοστής. Αυτό το κακό έχει κακό. Και καλό και κακό έχει βλογκοστή, ναι. Ότι είναι λίγα τα επεισόδια. Αγάπη μου, θα πεις γεια. Γεια. Πες γεια σας, τι κάνετε? Καλά. Καλά λες εσύ. Όπως τα είδατε σε κάποια πλάνα, ναι. Όπως αρχίσαμε, βάψαμε και λίγα αυγά. Γιατί έτυχε να είναι εδώ της αδερφής μου τα μικρά και ήρθαν και οι φίλοι του Αλέξανδρου που πήγαμε στη σινεμά προχθές. Ήρθε και η φίλη του η Μαριτίνα. Οπότε είχαμε 6 παιδιά κάτω, έτσι. 3 και 6 παιδιά, ναι. Εκεί κάτσε. Εκεί κάτσε, γιατί μετά θα δυσκολεύτηκα το βράδυ στο μοντάζ. Πονηρούλη, είσαι πονηρούλη. Έλα πλάτη. Έτσι, και κάτσε εδώ. Κάτσε κάτω τώρα. Να μην μιλάω. Να μην μιλάω. Πήρα και λευκά αυγά. Βρήκαμε λευκά αυγά. Γιατί δεν βρίσκεις αυτές τις μέρες λευκά αυγά. Για να βάψω εγώ αύριο. Θα κάνω αυτά τα κλασικά μου, τα παστέλ και τα αυτά. Και τώρα έχει μαζευτεί πίσω, βλέπετε, έναν χαμό από κουτιά κλπ. Γύρισα χθες και βρήκα στο κλιμακοστάσιο πάρα πολλά πακέτα. Ήρθαν και χθες και κάποια σήμερα. Οπότε θέλω να καθίσω να τα δείξω στο Instagram για να αδειάσει το κλιμακοστάσιο, να είναι. Οι σκάλες να είναι άδειες τώρα με το Πάσχα και τις ημέρες της Ανάστασης και στον επιτάφιο που θα πάμε. Πού? Θα πάμε στον επιτάφιο με τα παιδιά. Ναι. Να σου κάνω την κοιλίτσα έτσι. Ναι. Κοίτα, κάνει τα μπούρλο η κοιλιά σου. Για πάρε τα χέρια σου. Κάτσε λίγο να δείξουμε πώς κάνει η κοιλιά σου. Κοίτα. Πάρε το χέρι από εκεί. Λοιπόν, θα σας δείξω, θα σας κρατήσω μαζί μου έτσι λίγο να δείτε τη διαδικασία πώς γυρνάω τις ιστορίες. Έχω εντωμεταξύ και μια πολύ συχνή ερώτηση. Με ρωτάνε πάρα πολύ πώς βάζω μουσική στις ιστορίες. Τα-τα-ν! Εδώ. Με αυτό βάζω. Το συνδέω με τον υπολογιστή μου. Bluetooth connected. Μισό λεπτάκι, να βρούμε έτσι κάτι. Και αυτό τώρα δεν μπορώ να βάλω γιατί θα μου το πιάσει εδώ πέρα για δικαιώματα. Λοιπόν, θα σας δείξω. Εδώ πέρα πάντα κάνω τις ιστορίες. Εδώ μου αρέσει γιατί μου αρέσει αυτό εδώ στον τοίχο. Και μου αρέσει έτσι που είναι λευκό το τραπέζι που είναι μαύρο και μου αρέσει να φαίνεται έτσι η αντίθεση του μαύρου με του λευκού. Αν μπει και η καρέκλα στη θέση της, καλά θα είναι. Αλλά πρώτα θα σας δείξω. Υπάρχει μια διαδικασία. Πρώτα βάζω τη μουσική και μετά καθαρίζω το τραπέζι καλά, επειδή είναι μαύρο και η σκόνη φαίνεται πάρα πολύ. Πάντα πριν τις ιστορίες καθαρίζω το τραπέζι για να μην φαίνεται η σκόνη. Δεν μου αρέσει. Που α,
αυτό το τραπέζι, όπως θα καταλαβαίνετε, με το που το καθαρίσεις ξαναγεμίζει σκόνη, έτσι, εννοείται. Αλλά, okay. Ότι πήρα από Shane, έχω ξεκινήσει να το χρησιμοποιώ να δούμε πόσο θα αντέξει. Σας έχω τάξει ότι κάθε φορά που θα γυρίζω vlog και αν έρχεται ένα πολύ ωραίο πακέτο θα το δίνω δώρο εδώ στο κανάλι μου στο YouTube, και επειδή τώρα ήρθε αυτό το τέλειο άρωμα που τρελαίνεστε για αρώματα, σας αρέσουν πάρα πολύ, είπα να δώσω αυτό, αλλά επειδή είναι και Πάσχα είπα να φτιάξω έτσι ένα ωραίο σετάκι. Και έχω φτιάξει ένα σετάκι που πιάνει και σώμα και πρόσωπο και άρωμα. Μόνο μαλλιά δεν έχω κάτι. Μαλλιά δεν έχω κάτι. Δεν έχω βάλει κάτι για μαλλιά. Τέλος πάντων. Είναι 10 προϊόντα που θα κερδίσει μία ή ένας τυχερός εδώ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι εγγραφή στο κανάλι μου. Αλλά θέλω να είναι το προφίλ σας ανοιχτό για να μπορώ να το δω. Για να είναι δίκαιο και για τα υπόλοιπα κορίτσια αυτό συμβαίνει. Και να έχετε κάνει ένα σχόλιο κάτω στα σχόλια. Οτιδήποτε σχόλιο θέλετε εσείς. Οπότε. Όποιος κερδίσει θα έχει στα χέρια του αυτό εδώ το άρωμα, το οποίο μυρίζει εξαιρετικά, πάρα πολύ ωραία. Μου αρέσει τώρα για αυτή την εποχή, είναι ό,τι πρέπει. Ένα shower gel και ένα body mist, είναι σετάκι και είναι με άρωμα καρύδας και μουσχο, πόπο μουσχο μυρίζουνε. Ένα serum από Nivea. Μία αντιλιακή κρέμα προσώπου αντιρρητηδική και κατά των πανάδων που είναι με SPF 50, σας έδωσα την 50 γιατί σας θέλω να είστε προστατευμένες το καλοκαίρι, να μου προσέχετε τον ήλιο πάρα πολύ και θα ήθελα να σας δείξω πως είναι και η συσκευασία μέσα. Ορίστε. Μία πούδρα από την Maybelline, η Super Stay, που γίνεται χαμός στο TikTok και όλοι μιλάνε για αυτή εδώ την πούδρα. Μία κρέμα χεριών. Πάρα πολύ ωραία είναι αυτή η κρέμα χεριών. Ένα κονσίλερ από NYX. Ορίστε. Εδώ ένα μάσκα καθαρισμού, από ό,τι καταλαβαίνω, λίγο στα γρήγορα πήξη, από πήξη. Και από NYX ένα brow pencil. Οπότε αυτά 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 προϊόντα. Μία ή ένα τυχερός θα τα έχει στο σπίτι του. Την κλήρωση θα την κάνω είτε μετά το Πάσχα. Είμαι έτοιμη να φύγω. Έβαλα και το ανοιξιάτικό μου παντελόνι από πάνω, να βάλω έτσι ένα λίγο πιο χειμερινό. Και ο καιρός έξω δεν βοηθάει ιδιαίτερα. Θέλω να σας δείξω τώρα πριν λίγο ότι μου χτύπησε ο κουρίρ το κουδούνι και μου ήρθαν κάτι κοσμήματα τα οποία είχα παραγγείλει. Το ένα το βλέπετε και εδώ στο λαιμό. Τέλεια. Μόλις είδα τη σειρά με τις πεταλούδες τρελάθηκα, που να δείτε και τα σκουλαρίκια που φοράω. Κοιτάξτε τι ωραίο κολιεδάκι, πόσο κομψό και ωραίο με τις τρεις τις πεταλουδίτσες. Και δείτε, σας παρακαλώ. Και τι καλά, μην κοιτάτε από τα χέρια μου, τώρα είναι από τα αυγά. Δείτε τι ωραία σκουλαρίκια, είναι υπερτέλειο. Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι. Εννοείται έχω και το ζευγαράκι του από εδώ.
Πω, έχω πάθει πλάκα. Νομίζω ότι θα με βλέπετε συνέχεια με αυτά τα σκουλαρίκια. Τα ερωτεύτηκα. Θα σας βάλω link από κάτω αν θέλετε να ρίξετε μια ματιά στο κατάστημα που τα βρήκα και τα πήρα. Δεν βρήκα ακριβώς το χρώμα που ήθελα. Βρήκα rose gold. Τέλος πάντων, ελπίζω να γίνει ωραίο και να μην είναι αστείο. Μπορεί και να μην φαίνεται κιόλας αυτό που θέλω να κάνω εγώ, ίσως και να μην φαίνεται. Τέλος πάντων, και επίσης δείτε εδώ πίσω, ήρθε η ώρα να παραδοθεί αυτό το δώρο που έχω πάρει από το Γενάρη. Τι θέλεις? Εντάξει αγάπη μου, ήρθε η ώρα να παραδοθεί στον παραλήπτη του. Να σου ανοίξω το παράθυρο. Θα το δώσω στην κουμπάρα μου τώρα που θα πάμε. Καλά. Μου αρέσει πάρα πολύ που έγινα ξανθιά έτσι. Πάρα πολύ μου αρέσει. Δεν ξέρω, νιώθω πολύ ανανεωμένη και φρέσκια. Τώρα έχουμε έρθει και λίγο στο σούπερ μάρκετ για να πάρω χρώματα ζαχαροπλαστικής, γιατί θέλω να βάψω πάλι τα αυγά με χρώματα ζαχαροπλαστικής. Πέρα σου πέσει αυτοκινητάκι απ' έξω, Αλέξανδρε. Άμα πέσει θα το χάσουμε, αγάπη μου. Να πάρω χρώματα ζαχαροπλαστικής, γιατί πάλι έτσι θέλω να τα κάνω. Αυτό το γαλάζιο και αυτό το πάλι το ροζ θέλω να ξανακάνω, νομίζω. Να δούμε πώς θα πάει. Έχω πιει 15 λίτρα νερό, 15 λίτρα νερό και θέλω να σας δείξω λίγο τι έφερε η Νίνα στον Αλέξανδρο. Βρείτε τη ρε λαμπάδα, αυτό δεν ξέρετε τι είναι. Είναι γιογιό που παίζαμε εμείς μικρά. Θυμάστε που είχαμε γιογιό με φωτάκια, πράσινα, κόκκινα, χαμός. Είναι πάρα πολύ ωραία η λαμπαδούλα του. Και μας πήρε και κάτι τέλεια παπούτσια για τον Αλέξανδρο, τέλεια. Καθίστε να σας τα δείξω. Είναι Vans και δείτε τι όμορφα που είναι. Δείτε τι ωραία, έχει πλανήτες και διάφορα τέτοια. Εντάξει, είναι εξαιρετικά, είναι πάρα πολύ όμορφα. Θα το φορέσω στην Ανάσταση, να τα βάλει τα καινούργια του παπούτσια στην Ανάσταση. Και ξέρετε τι άλλο ήθελα να σας πω. Ήθελα να σας πω ότι πριν που σας έδειξα τα σκουλαρικάκια και το κολλιέ που πήρα, απλά τα φόρεσα αυτά τώρα, γι' αυτό σας τα έδειξα. Πήρα και αυτά εδώ πέρα τα σκουλαρικάκια που είναι κρυκάκι και στην άκρη κρέμεται, όχι εμένα, κρέμεται μια πεταλουδίτσα. Δείτε τι όμορφα που είναι. Πάρα πολύ ωραία. Και ξέρετε τώρα γιατί στενοχωρήθηκα, γιατί μου ήρθαν σήμερα και δεν πρόλαβα να σας τα δείξω νωρίτερα, γιατί είμαι σίγουρη ότι αυτή η σειρά θα σας αρέσει. Είδα στο Instagram της εταιρείας, όση ώρα εγώ καθόμουν τώρα στον καναπέ, ότι οι άλλες επιταλουδίτσες που φορούσα πριν βγήκαν sold out. Και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, γιατί αν είχε έρθει νωρίτερα θα σας τα είχα δείξει. Και είμαι σίγουρη, επειδή έχω εδώ πέρα πάρα πολλά κορίτσια που είναι στο στυλ μου και έχουμε το ίδιο γούστο, θα το αναζητήσετε. Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν θα ξαναέρθουν. Μπορείτε αν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα στην εταιρεία να ρωτήσετε. Αλλά πραγματικά στεναχωρήθηκα, γιατί θα ήταν, είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσανε. Τέλος πάντων, αυτά. Λοιπόν, εγώ τώρα έχω καθίσει εδώ πέρα, παρόλο που είναι έτσι αρκετά αργά, να βράσω τα αυγά για να είναι έτοιμα αύριο, να έχουν κρυώσει, για να μπορέσουμε να τα βάψουμε με την ησυχία μας. Πήρα και χρώματα ζαχαροπλαστικής, αλλά το ένα το χρώμα ζαχαροπλαστικής μάλλον είχε ανοίξει, δεν ξέρω τι είχε γίνει, κάτι είχε γίνει σίγουρα και λερωθήκαμε. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Οπότε αύριο θα δούμε επιχείρηση αυγά, να δω αν θα βγουν ωραία με αυτό το rose gold χαρτάκι που βρήκα, γιατί δεν βρήκα χρυσό, δεν είχε δυστυχώς. Ενώ μου είπαν ότι μέχρι πριν λίγο είχε. Μάλλον είδαμε πολλές το βιντεάκι με τα συγκεκριμένα τα αυγά στο TikTok και τρέξαμε και τα πήραμε. Αυτά, σας φιλώ, σας χαιρετώ και θα σας δω εννοείται πάλι αύριο στο τελευταίο επεισόδιο της φετινής βλογκοστής.